Αλλαγή δεδομένων στις συνομιλίες. Πρόταση νόμου του Δυσσία ανατρέπει την απόφαση για το ενωτικό δημοψήφισμα. Νέες αιτιάσεις Ακιτζή και πρόσκληση-πρόκληση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εικόνα συμφόρησης και χάους στο λιμάνι Λεμεσού. Δραματική έκκληση Αναστασιάδη να μην βουλιάξει οικονομία. Ποια η εντολή της αρμόδιας αρχής και τι δηλώνει η διαχειρίστρια εταιρεία. Μαύρη Παρασκευή, νεκρός σε τροχαίο 17χρονος μοτοσυκλετιστής στη Λακατάμια. Με σοβαρά εγκάβματα 77χρονη από ανάφλεξη υγραερίου στη Λάρνακα. Σοβαρά και 57χρονος από πυρκαγιάς εκκλησία στη Λευκοσία. Και νέα επεισόδια στο Μπιλπάο μετά τον αγώνα με την Ατλέτικ. Τραυματισμοί και συλλήψεις οπαδών του από ΕΛΤ, δηλώνει ο απεσταλμένος μας. Ποινή με αναστολή ζητεί ο Ρίκος Ερωτοκρήτου. Φοβάται για τη ζωή του στις φυλακές. Αγορεύσεις των δικηγόρων των τεσσάρων καταδικαστέντων για μετριασμό της ποινής. Στη μέσα γειτονιά στη Λεμεσό, μοναδικός υπερτυχερός του Τζόκερ. Με μόλις 3 ευρώ άλλαξε η ζωή του και έγινε κατά 16 εκατομμύρια πλουσιότερος. Τι δηλώνει ο ΠΑΠ. Καλησπέρα σας. Στη σκιά των χθεσινών δραματικών εξελίξεων στο Κυπριακό, πρόταση νόμου του Δυσσία έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Μία κίνηση που ίσως ανοίξει το δρόμο για εκτόνωση της κρίσης, αν και ο Μουσταφά Ακιτζή τεντώνει επικίνδυνα το σχοινί. Τι δηλώνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο ρεπορτάζ του πολιτικού μας συντάκτη Χρήστου Χαραλάμπους. Στη διαμόρφωση νέων δεδομένων που να επαναφέρουν το διάλογο στις ράγες της διαπραγμάτευσης, στοχεύει κατατεθήσα σήμερα πρόταση νόμου του Δημοκρατικού Συναγερμού, η οποία, αν εγκριθεί μετά από συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή, θα παραμερίσει δια της πλαγίας την επίμαχη απόφαση για το ενωτικό δημοψήφισμα, μεταφέροντας την ευθύνη για τις εγκυκλίους και μηνύματα στο Υπουργείο Παιδείας. Όχι, με τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου δεν στέλνουμε κανένα πολιτικό μήνυμα. Το πολιτικό μήνυμα το έχουμε στείλει πολλές φορές τις τελευταίες 24 ώρες και είναι συγκεκριμένο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει συνεπής στην θέση, στη στρατηγική της απελευθέρωσης και της επανένωσης του τόπου μας, της Κύπρου μας, μέσω της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Στον απόϊχο των δραματικών χθεσινών εξελίξεων, η πρωτοβουλία της Πινδάρου έρχεται στην ουσία να απαντήσει ή να ικανοποιήσει τις αιτιάσεις και προϋποθέσεις που έθεσε ο Ακιτζή, ώστε να μην τυναχθεί ο διάλογος στον αέρα. Αυξάνοντας παράλληλα τις προσδοκίες για πραγματοποίηση κανονικά της συνάντησης των ηγετών την ερχόμενη Πέμπτη, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να θέτει τον κατοχικό ηγέτη ενώπιον των ευθυνών του. Η ειλικρινής μου πρόθεση είναι η λύση να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες αλλά και τις προσδοκίες του συνόλου του Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ως εκ τούτου, εάν η ίδια αποφασιστικότητα διακρίνει και την άλλη πλευρά, καλό τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να είναι παρόν στην επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση, προκειμένου μέσα από έναν επικοδομητικό διάλογο να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για θετικό αποτέλεσμα. Εμείς αυτό που περιμένουμε είναι να διορθωθεί το κλίμα εμπιστοσύνης που έχει κλειδωνιστεί. Πρέπει να γίνουν κάποια βήματα σε αυτό το θέμα. Λες και δεν έγινε τίποτα, να πάμε να συνεχίσουμε όμορφα και ωραία. Τι να συνεχίσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Στο Προεδρικό πάντως επιμένουν να ακολουθούν πολιτικοί χαμηλών τόνων, μη τεντώνοντας το σχοινί. Κοιτάξτε, συζητούμε εδώ και μια εβδομάδα το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρούμε ότι έχει εξαντληθεί η συζήτηση και η επιμονή σε αυτό το θέμα δεν βοηθά σε καμία απολύως περίπτωση και δεν εξυπηρετεί κανένα άλλο στόχο παρά το να δημιουργηθούν προβλήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, Κρίκο, σε μια λυσίδα ενεργειών από αυτούς που δεν επιθυμούν τη λύση, χαρακτήρισε τα περί ενωτικού δημοψηφίσματος ο κύριος Έιτε, αφήνοντας υπονοούμενα μετά τη χθεσινοβραδινή συνάντησή του με τον πρόεδρο Αναστασιάδη για τα κόμματα που υπερψήφισαν την τροπολογία. Ενώ οι συνομιλίες θα προχωρούν, εκείνοι που θέλουν να αποτύχει η διαδικασία θα γίνουν πιο ενεργοί, αποπροσανατολίζοντας από την επικοδομητική διαδικασία προς την κατεύθυνση της επίρρυψης ευθυνών ή κάποια συζήτηση ανάμεσα στους ηγέτες. Το πρόβλημα είναι ότι θα υπάρξουν αρκετές απόπειρες για εκτροχιασμό της διαδικασίας. Σημειώνεται ότι η πρόταση νόμου του Δημοκρατικού Συναγερμού έχει ήδη δημιουργήσει τρικυμία στο εσωτερικό μέτωπο, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγέλουν ότι το κυβερνών κόμμα σύρεται και φέρεται βάσει των απαιτήσεων του κατοχικού ηγέτη.
Στο μεταξύ, η Κομισιόν κάλεσε σήμερα τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να ξεπεράσουν το περιστατικό της διακοπής των συνομιλιών, τονίζοντας πως αν όλοι προσπαθήσουν σκληρά, τότε η λύση του Κυπριακού είναι εφικτή. Την ίδια στιγμή, η Βελγική Βουλή ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί σε πάγωμα της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας. Μάλιστα, προχωρεί άλλο ένα βήμα, ζητώντας και τον τερματισμό της οικονομικής στήριξης που συνδέεται με την ενταξιακή διαδικασία, καλώντας την κυβέρνηση να υποστηρίξει αυτή τη θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντως, κυρίες και κύριοι, λάδι στη φωτιά συνεχίζουν να ρίχνουν οι Γιλτιρίμ και Τσαβούσογλου. Κάνουν λόγο για τεχνάσματα της ελληνοκυπριακής πλευράς, ενώ θέτουν και όρους για τις τέσσερις ελευθερίες. Θα πάμε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη και τη Μαρία Ζαχαράκη για να μας ενημερώσει. Μαρία, καλησπέρα από τη Λευκωσία. Καλησπέρα σας από την Κωνσταντινούπολη. Όπως είπες και εσύ, για τεχνάσματα της ελληνοκυπριακής πλευράς έκανε λόγο ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι κάθε λίγο και λιγάκι ο πρόεδρος Αναστασιάδης τιμώνει και σηκώνεται από το τραπέζι. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι από τη μια λένε δεν χρειάζονται οι εγγυήσεις της Τουρκίας, μπορούμε να ζήσουμε σε ειρήνη. Από την άλλη, αποδέχονται νομοσχέδιο σχετικά με την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Εμείς αυτά τα τεχνάσματα δεν τα ανεχόμαστε, είπε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα και ο Πρωθυπουργός, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ, αναφέρθηκε στο χθεσινό περιστατικό για τις συνομιλίες, λέγοντας ότι ο Αναστασιάδης εκνευρίστηκε, χτύπησε την πόρτα και έφυγε, αν και μετά είπε ότι πήγε για τσιγάρο. Ανέφερε επίσης ότι το αντίτιμο της μιλήσης το πληρώνει η τουρκοκυπριακή πλευρά πάντα και επανέλαβε ότι η λύση πρέπει να διασφαλίζει τις εγγυήσεις της Τουρκίας και ότι πρέπει να αναγνωριστούν και οι τέσσερις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους Τούρκους. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Καλό σου βράδυ από τη Λευκωσία και από την Κωνσταντινούπολη να πάμε στην Αθήνα και στην Αριστοτελία Πελώνη, καθώς η Άγκυρα συνεχίζει το ρεσιτάλ προκλητικότητα. Σήμερα είχαμε και νέα παραβίαση των Τούρκων στο Αιγαίο με πραγματικά πειρά. Αριστοτελία, πώς ακριβώς έγινε αυτό το περιστατικό? Καλησπέρα Νικόλα. Είναι μια σοβαρή κλιμάκωση, θεωρείται εδώ από τη τελείωση, ειδικά του ΓΕΘΑ και του ΓΕΝ εκ μέρους της Τουρκίας. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί σήμερα, όταν ένα τουρκικό παράκτιο περιπολικό εκτέλεσε βολές με πραγματικά πυρά εντός των εθνικών χωρικών υδάτων κοντά στο Βαρμακονήσι. Να σου πω ότι η σχετική προειδοποίηση Παύλα τουρκική Ναύτεξ εκδόθηκε χθες το βράδυ και γνωστοποιούσε ότι θα γίνουν ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην περιοχή. Ακολούθησε κατά την πάγια πρακτική η ελληνική Ναύτεξ που ακύρωνε την τουρκική. Έχω να σου πω ότι πολύ σπάνια σε περίπτωση που εκδίδονται τέτοιες οδηγίες προς ναυτιλωμένους πραγματοποιούνται οι απειλές των Τούρκων. Αυτή τη φορά ωστόσο πραγματοποιήθηκε όντως η απειλή και το περιπολικό προχώρησε σε βολές. Βεβαίως τρίβοντας προς το Κουσάνταση, σήμανε συναγερμό στο ΓΕΘΑ και στο ΓΕΝ. Σταμάτησε βέβαια το τουρκικό μετά από ειδοποιήσεις που απευθύνθηκαν από την ελληνική κανονιοφόρο Νικηφόρος. Διαβήματα κάνει και το Υπουργείο Εξωτερικών σε συμμάχους και εταίρους, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διπλωματικές πηγές χαρακτήριζαν προκλητικό το σημερινό επεισόδιο και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επέκριναν την Τουρκία ότι για ακόμη μία φορά κατά την τρέχουσα περίοδο προβαίνει σε μια απαράδεκτη ενέργεια, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η συμπεριφορά της στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Αυτό είναι και το βασικό επιχείρημα που προβάλλει η Αθήνα στα διαβήματα προς εταίρους και συμμάχους. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αριστοτελία. Να δούμε μέχρι πού θα το φτάσει η Άγκυρα. Καλό σου βράδυ από τη Λευκωσία. Εμείς να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Ανεξέλεκτες διαστάσεις προσλαμβάνει η κατάσταση στο λιμάνι Λεμεσού, με θύμα φυσικά την οικονομία. Δραματική έκκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας στους μεταφορείς για αναστολή των μέτρων. Τι ζητεί αρχή λιμένων από τη διαχειρίστρια εταιρεία, στο ρεπορτάζ της Χαρούλας Αλέξη. Χάος επικρατεί με τα λειτουργικά προβλήματα των τελευταίων 18 ημερών στο λιμάνι Λεμεσού. Σε δυναμικά μέτρα κατήλθαν οι μεταφορείς, οι οποίοι αποφάσισαν να απέχουν από τα καθήκοντά τους μέχρι τη Δευτέρα. Δυστυχώς, με την κατάσταση όπως είναι στο λιμάνι, δεν μπορούμε να τα εύρουμε. Εχάθηκε η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων των μεταφορέων. Μα αναγνωρίζουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, αλλά τι θα θέλετε να κρύψουμε εκεί και να μείνει πάνω στα ουσόμους των μεταφορέων μόνο το πρόβλημα. Τώρα να κάψει κι άλλους για να κινηθούμε, να δούμε πώς λύεται το πρόβλημα.
Έκκληση απευθύνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τους μεταφορείς να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους για να μην βουλιάξει η οικονομία. Ωστόσο, ο σύνδεσμος μεταφορέων είναι ανένδοτος με το επιχείρημα ότι όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, καθημερινά οι μεταφορείς καταστρέφονται οικονομικά. Νωρίς το πρωί, ο Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης μετέβη στο λιμάνι σε μια προσπάθεια εξέβρεσης συνενετικής λύσης. Η Eurogate καλεί τους μεταφορείς να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να επιστρέψουν στις εργασίες τους λόγω του αυξημένου όγκου των εμπορευματοκιβωτίων που θα συσσωρευτούν μέσα στο Σαββατοκυριακό. Από πλευρά μας, κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο λιμάνι το συντομότερο δυνατό. Απευθύνουμε έκκληση προς τους μεταφορείς όπως επιδείξουν υπευθυνότητα. Και όλοι μαζί να εργαστούμε για την επίλυση των προβλημάτων και την εξυπηρέτηση της αγοράς. Γνωρίζουμε και ήδη το γνωρίζουν ότι τη Δευτέρα θα υπάρχει ένας τεράστιος όγκος και ίσως χρειαστούν μέχρι και τρεις ημέρες σκληρής δουλειάς για να παραδοθούν όλα αυτά τα εμπορευματικά και να επανέλθουμε σε μια ομαλή κατάσταση. Στο μεταξύ, η επιστολή για την άμεση αποκατάσταση ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας στο λιμάνι της Λεμεσού εξέδωσε η Αρχή Λιμένων προς η Eurogate. Και άμεση ενημέρωση της Αρχής. Για συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα λάβουν για να λύσουν το πρόβλημα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αρχή Λιμένων θα αναγκαστεί να προχωρήσει την επιβολή διοικητικών προστήμων μέχρι 40.000 ευρώ για κάθε παράληψη που θα παρατηρηθεί. Και πρέπει να είναι άμεση ανταπόκριση και είπαμε για άμεση ενημέρωση τι μέτρα έλαβε και τι θα λάβει. Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού για την κατάσταση στο λιμάνι Λεμεσού. Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που ανέλαβε μέσω των σχετικών συμβάσεων, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να παγωποιηθεί η συμφωνία, να τροποποιηθεί η νομοθεσία και να αναλάβει τις εργασίες εκ νέου η Αρχή Λιμένων. Την ίδια ώρα το Δίκο αναφέρει ότι ο Υπουργός Συγκοινωνιών φέρει ακεραία την ευθύνη για τη θλιβερή εικόνα του λιμανιού, καλώντας τον να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες. Με τα προβλήματα στο λιμάνι θα ασχοληθούν τη Δευτέρα σε έκτακτη κοινή συνεδρίαση οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μεταφορών και ελέγχου. Λοιπόν, υπάρχει εξέλιξη στο θέμα. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να παρέμβει ο ίδιος και μάλιστα δυναμικά στο θέμα του λιμανιού. Αύριο λοιπόν το πρωί θα έχει συνάντηση με το Συμβούλιο Λιμενεργατών, το Σύνδεσμο Εκτελονιστών και τους εκπροσώπους της εταιρείας Eurogate, αλλά και με την Προσωρινή Επιτροπή Εργατών Μεταφορών για επίλυση των προβλημάτων. Επομένως, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει αύριο. Αλλάζουμε θέμα. Μία τραγική είδηση δυστυχώς στη συνέχεια, καθώς με αίμα βάφτηκε πάλι άσφαλτος. Το νέο θύμα, 17χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στη Λακατάμια. Ενημέρωση Φρόσο Βιολάρη. Μοιραία αποδείχθηκε η βόλτα με τη μεγάλου κυβισμού αγωνιστική μοτοσυκλέτα για το 17χρονο μαθητή Μιχάλη Αντωνιάδη. Το ραντεβού του νεαρού μοτοσυκλετιστή με το μολόχ της ασφάλτου ήταν στις 10 το πρωί. Τότε ήταν που απόλεσε τον έλεγχο της αγωνιστικής μηχανής του και αφού μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, απέκοψε πάσαλο σε στάση λεωφορείου και ακολούθως εκτοξεύθηκε σε χωράφι. Γύρω στις 10 σήμερα το πρωί, στην οδό Μπεδιαίου, με κατεύθυνση από το συνοικισμό Αγίου Μάμα προς Λακατάμια, οδηγός αγωνιστικής μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από συνθήκες που διαρευνώνται, παρεξέκλεινε τις πορείες του. Για τον απεγκλωβισμό του 17χρονου χρειάστηκε παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ακολούθως, ο άτυχος Αντωνιάδης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των επικαθήκοντων ιατρών, εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα. Το νέο θανατηφόρο σημειώθηκε στην οδό Πεδιαίου, στην περιοχή του Αγίου Μάμα στη Λακατάμια. Πρώτης όψεως φαίνεται ότι δεν έφερε μπροστά ευτικό κράνος. Για ακόμη μια φορά, η μη χρήση κράνους και η ταχύτητα συστατικά στοιχεία μιας μοιραίας σύγκρουσης. Την ίδια στιγμή από θαύμα φαίνεται ότι δεν θρηνήσαμε θύματα τα ξημερώματα στο συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Απώλεια φιάλιση υγραερίου προκάλεσε ανάφλεξη και στη συνέχεια φωτιά σε οικία. Στο νοσοκομείο με εγκάβματα 77χρονη. Ενημέρωση Έλενα Λουκά. Με σοβαρά εγκάβματα σε διάφορα μέρη του σώματός της μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας 77χρονη κάτοικος του συνοικισμού Κόκκινες. Η 77χρονη, ενώ προσπαθούσε να αναψει κουζίνα υγραερίου στο σπίτι της, προκλήθηκε ανάφλεξη υγραερίου με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Αρχικά διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και στην συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατείται για νοσηλεία.
Όπως διαπίστωσαν οι επικαθήκοντοι ιατροί, 77χρονη φέρει εγκάβματα στο πρόσωπο, το λαιμό και τα χέρια και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται ως σοβαρή. Από την ανάφλεξη προκλήθηκε πυρκαγιά στην οικία της 77χρονης, την οποία κατέσβεσαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Γκαζιέρες, θερμάστρες αποφεύγεται πάντοτε να τοποθετούνται και να τοποθετούνται μακριά από οποιαδήποτε φλεχτελικά πάντοτε. Και να υπάρχει ένας καλός αερισμός, αλλά λόγω του οξυγόνου, αλλά να υπάρχουν και να μην είναι σε ρεύματα αέρος. Διότι πολλές φορές, φαντάζομαι θα το παρατηρήσετε κι εσείς, όταν έχουμε μία αναμένη εστία και περνά έναν ρεύμα αέρος από εκεί, πολλές φορές αυτό το ρεύμα αέρος έχει τη δυνατότητα να σβήσει την εστία, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει απώλεια υγραερίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά προκλήθηκε από απώλεια σε φιάλη υγραερίου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση αναπνευστικών συσκευών και αυλών τηλεκτήρα από το νερό των οχημάτων. Όταν το υγραερίο χρησιμοποιείται σωστά, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για να φοβούνται. Έτσι. Να. Απλά πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος τόσο και στο ρυθμιστή της ζήτησης, να είναι καλής ποιότητας, τόσο και στον ελαστικό σωλήνα, ο οποίος πρέπει να είναι ελαστικός σωλήνας ψηλής πίεσης, οι συνδέσεις να γίνονται με τα κατάλληλα κλίψη τους ώστε να μην υπάρχει απώλεια, αλλά εάν διαπιστώσουμε ότι μπορεί να υπάρξει απώλεια και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί από την οσμή, τότε μπορεί να εντοπιστεί η απώλεια με το βρέξιμο ενός φουγγαριού, δημιουργώντας αφρό. Στο μεταξύ και 57χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, μετά από την προσπάθειά του να κατασβέσει η φωτιά, η οποία ξέσπασε σε εκκλησία χωριού της επαρχίας Λευκωσίας. Από το αστυνομικό ρεπορτάζ και το επόμενο θέμα, με σφοδρά παράπονα κατά της αστυνομίας των Βάσκων και τη σύλληψη τριών οπαδών των Γαλαζοκυτρίνων, σημαδεύτηκε ο αγώνας του ΑΠΟΕΛ στον Μπιλπάο. Ενημέρωση και πάλι από την Έλενα Λουκά. Ανεγκέφαλοι προκάλεσαν συμπλοκές στον Μπιλπάο και αμαύρωσαν τη γιορτή του ποδοσφαίρου πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ της Ατλέτικ και του ΑΠΟΕΛ για τον πρώτο αγώνα στους 32 του Europa League. Όπως μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του σταθμού στην βασκική πόλη, κατά την προσέλευση των οπαδών του ΑΠΟΕΛ συνοδευόμενων από την τοπική αστυνομία, υπήρξαν συμπλοκές και ρήψεις αντικειμένων. Είχαμε παρατράγουδα χθες, είχαμε και δύο συλλήψεις οπαδών του ΑΠΟΕΛ στο γήπεδο Σαν Μαμές. Πάντως υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Ήταν πάρα πολύ εξαγριωμένοι, θα έλεγα, μετά το τέλος του αγώνα, όταν τους συναντήσαμε, μας έκαναν σφοδρά παράπονα για τον τρόπο που τους χειρίστηκαν οι αστυνομικοί. Ήταν προκλητικοί τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα, όσο και μετά το τέλος του αγώνα. Ιδιαίτερα όταν ο ΑΠΟΕΛ σκόραζε το δεύτερο του γκολ, αστυνομικοί βρισκόντουσαν μέσα στην κερκίδα των Γαλαζοκυτρίνων. Να σημειώσω ότι πήγαν στο ημίχρονο συγκεκριμένοι αστυνομικοί μέσα στην κερκίδα. Σε όλο το πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε αστυνομική δύναμη. Για κάποιο λόγο βρέθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Και όταν σημειώθηκε το δεύτερο γκολ του ΑΠΟΕΛ, πάνω στον ενθουσιασμό του κόσμου, τράβηξαν κάποιους φιλάθλους όπως να αλέχθηκε από την πρώτη γραμμή και τους χτύπησαν πάνω από αυτά. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τρεις οπαδοί του ΑΠΟΕΛ συνελήφθησαν. Κατηγορήθηκαν γραπτός και αφέθηκαν ελεύθεροι για να κληθούν σε κατοπινό στάδιο να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Άλλοι τρεις οπαδοί τραυματίστηκαν, καθώς και ένας Βάσκος αστυνομικός. Γυρίζουμε σελίδα. Ποινή με αναστολή ζητεί ο Ρίκος Ερωτοκρήτου, καθώς φοβάται για τη ζωή του στις φυλακές. Σήμερα είχαμε τις αγορεύσεις των δικηγόρων των τεσσάρων καταδικαστέντων για μετριασμό της ποινής. Ρεπορτάζ από την Πέτρα Αργυρού. Τον επίλογο της πρωτοφάνους υπόθεσης εναντίον του τέος βοηθού Γενικού Εισαγγελέα αναμένεται να γράψει την 1η Μαρτίου το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, ανακοινώνοντας την ποινή. Κατά τη σημερινή διαδικασία, οι συνηγόροι υπεράσπισης των τεσσάρων καταδικαστέντων ανέπτυξαν την επιχειρηματολογία τους για μετριασμό της ποινής. Αναστολή της ποινής φυλάκισης του τέος βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ζήτησε ο συνηγορός του Χρήστος Πουργουρίδης. Ο κ. Πουργουρίδης προέβαλε ως επιχειρήματα. Δεν υπήρξε οποιοδήποτε οικονομικό όφελος εκτός από δικονομικό πλεονέκτημα.
Ο Ρίκος Ερωτοκρήτου είναι οικονομικά εξαθλειωμένος. Η καταδικαστική απόφαση επηρεάζει την επαγγελματική του δραστηριότητα. Η πράξη διαφθοράς ήταν μεμονωμένη και αποτέλεσμα του κουρέματος και όχι εξαιτίας απληστίας. Η άσκηση ποινικών και πειθαρχικών διώξεων εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλειά του εντός των φυλακών. Η διαπόπευσή του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η δημόσια χλέβη αποτελεί εξοδικαστική τιμωρία. Η καταδίκη θυματοποιεί μέλη της οικογένειάς του. Της αγόρευσης Πουργουρίδη ακολούθησε ολιγόλεπτη διακοπή και η διαδικασία συνεχίστηκε με τον συνήγορο του δικηγόρου Ανδρέα Κυπρίζογλου να προτάσει τη θέση ισχύως που είχε έναντι του πελάτη του ο Ρίκος Ερωτοκρήτου. Συγκεκριμένα ο Ευάγγελος Πουργουρίδης υποστήριξε ότι... Το αδίκημα είναι οριακό και δικαιολογεί διαφορετική μεταχείριση. Ο Ρίκος Ερωτοκρήτου βρισκόταν σε θέση ισχύως εναντί του Κυπρίζογλου, διότι ήταν πρώην εργοδότης, μέντορας του και ως πρόσωπο υποκατάστατο του πατέρα του. Δεν έβλαψε οποιονδήποτε, ούτε ο ίδιος αποκόμισε οικονομικό όφελος. Τυχόν φυλάκισή του θα έχει συνέπειες στα εξαρτώμενα του πρόσωπα. Η συνήγορη υπεράσπισης του Παναγιώτη Νεοκλέους και του δικηγορικού γραφείου Ανδρέα Νεοκλέους ανέφεραν στο δικαστήριο ότι οι ποινές δεν μπορεί να είναι εξοδοτικές. Στην αγόρευσή του, ο Αλέκος Μαρκίδης αναφέρθηκε στο ζήτημα της ισονομίας, την οποία κατοχυρώνει το Σύνταγμα, και περιέλαβε στους μετριαστικούς παράγοντες το γεγονός ότι... Πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση διαδραμάτισαν και άτομα τα οποία δεν οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου. Επικαλέστηκε επίσης τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του πελάτη του, ο οποίος δεν μπορεί να τύχει περίθαλψη στη φυλακή. Παρουσίασε ενώπιον του δικαστηρίου στοιχεία για το φιλανθρωπικό και κοινοφελές έργο του Παναγιώτη Νεοκλέους. Ανέδειξε ως τραγική φιγούρα τον 80χρονο πατέρα του, υποδεικνύοντας ότι διαβάζοντας την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου, είναι ως να του λέγει: «Εσύ φταίεις που ο γιος σου πάει μέσα». Ο συνήγορος του δικηγορικού γραφείου Ανδρέας Νεοκλέους αναφέρθηκε στη δραστηριότητα και συνεισφορά της δικηγορικής εταιρείας στον τομέα των υπηρεσιών και στην οικονομία του τόπου. Ο Γιώργος Γεωργίου κάλεσε το δικαστήριο να λάβει υπόψη του ότι... Μια εξοδοτική ποινή θα προκαλέσει ανυπολόγιστες επιπτώσεις στους εργαζόμενους στη δικηγορική εταιρεία, 83 δικηγόρους και 80 υπαλλήλους άλλων αρμοδιοτήτων. Με το οργανωμένο έγκλημα συνδέονται αστυνομικοί. Μικρός ο αριθμός, αλλά προκαλούν τεράστια ζημιά στο έργο και την εικόνα της δύναμης, λέγει ο Ιωνάς Νικολάου. Ενημέρωση Λεόντιος Χριστοδούλου. Συνταρακτικά στοιχεία για την διαφθορά στην αστυνομία καταγράφονται σε απόρριτη επιστημονική έρευνα ανάμεσα σε 450 μέλη του αστυνομικού σώματος. Ενώπιον της Επιτροπής Νομικών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου παρουσίασε πακέτο 6 νομοσχεδίων για την πρόληψη και πάταξη της διαφθοράς. Έστω και λίγοι να είναι αυτοί οι οποίοι περιπλέκονται σε θέματα διαφθοράς, να ξέρετε ότι προκαλούν τεράστια ζημιά, όχι στην εικόνα τόσο της αστυνομίας, που είναι και εικόνα, αλλά στο έργο της αστυνομίας. Γιατί αυτοί που σχετίζονται με τα φαινόμενα διαφθοράς και της διαπλοκής αυτής της μορφής έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα που σχετίζονται με το έγκλημα. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των νομοσχεδίων, όσοι αστυνομικοί καταδικαστούν για δικήματα διαφθοράς θα απολύονται από το αστυνομικό σώμα. Όσοι αστυνομικοί γνωρίζουν και δεν προχωρούν σε καταγγελίες στο Σώμα Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, θα βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινές που φτάνουν μέχρι τα 5 χρόνια φυλάκιση, 50.000 ευρώ πρόστιμο και οι δύο ποινές μαζί. Συνταρακτικά τα στοιχεία δηλώνουν βουλευτές μέλη της Επιτροπής Νομικών. Τα φαινόμενα διαφθοράς στην αστυνομία ήταν και είναι διαχρονικά, αλλά και συνεχιζόμενα. Οι ευθύνες για αυτό το θέμα βαραίνουν όλους μας. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται αυξημένα κρούσματα διαφθοράς και διαπλοκής στο αστυνομικό σώμα, με αποκορύφωμα ενδεχομένως το πολλαπλό φωνικό στην Αγία Νάπα. Τα παρόντα νομοσχέδια και κανονισμοί που έχουν κατατεθεί από πλευράς της κυβέρνησης βρίσκονται σε μια θετική πορεία. Επισημαίνει ότι το Σώμα Εσωτερικού Ελέγχου θα είναι υπό την ευθύνη της αστυνομίας και θα εποπτεύεται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ευχάριστα νέα από τον τομέα της υγείας. Στη συνέχεια, το πρώτο checkpoint για το AIDS στην Κύπρο είναι πλέον πραγματικότητα, δίνοντας ελπίδα για περιορισμό της μετάδοσης της ασθένειας. Πώς θα λειτουργήσει το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Άννας Μαρίας Ευτυχίου.
Για πρώτη φορά στην Κύπρο, όσοι πολίτες επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δωρεάν και ανώνυμα την εξέταση για τον ιό του AIDS. Το Κέντρο Υποστήριξης Φορέων του AIDS έχει μαζέψει χρηματικές χορηγίες, μέσω των οποίων κάνει πραγματικότητα το πρώτο μόνιμο κέντρο Checkpoint Center. Σε αποκλειστικές δηλώσεις της στο ΣΥΓΜΑ, η πρόεδρος του ΚΥΦΑ, Στέλλα Μιχαηλίδου, δήλωσε πως το Checkpoint θα γίνεται σε όλους όσοι υποψιάζονται ότι έχουν μολυνθεί με τον ιό του HIV, μέσω του Early Testing, το οποίο μπορεί να δώσει άμεσα αποτελέσματα και συγκεκριμένα εντός 30 λεπτών. Θα δημιουργηθεί το πρώτο checkpoint στην Κύπρο, εννοείται με την εποπτεία και τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν τα checkpoints. Επίσης, θα μπορείς να ξέρεις και επιδημιολογικά που στεκόμαστε, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΚΥΦΑ, το κέντρο θα λειτουργήσει τον ερχόμενο Μάιο μετά από πολύχρονες προσπάθειες της ίδιας και των συνεργατών της. Αυτό το πρόγραμμα θα στοιχίσει περίπου 20.000 ευρώ. Και ευελπιστούμε ότι δεν θα είναι μόνο το πρώτο, θα μπορούμε και στο μέλλον να δημιουργηθούν και άλλα checkpoints και σε άλλες πόλεις. Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνω ότι θα υπάρχει και κινητή μονάδα. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας που είναι η RCB Bank και η Ρεμέτικα και το ΚΥΦΑ. Όσοι επιθυμούν να κάνουν την εξέταση, θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΚΥΦΑ στη Λεμεσό. Το ποσοστό εγκυρότητας κυμαίνεται από 99,6% έως 100%. Σε περίπτωση που το rapid test δείξει ότι υπάρχουν αντισώματα, θα πρέπει να ακολουθήσει διασύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στα της οικονομίας, 134 εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει η Τράπεζα Κύπρου για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μετά την υπογραφή νέας συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το ρεπορτάζ είναι του Νέστορα Βασιλείου. 100 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 34 εκατομμύρια ευρώ από κεφάλαια της Τράπεζας Κύπρου προς στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προνοεί η νέα συμφωνία των δύο πλευρών που υπογράφηκε το πρωί και στηρίζεται από τη Δημοκρατία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ραχοκοκαλιά τόσο της κυπριακής όσο και της ευρωπαϊκής οικονομίας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θεωρεί σημαντικό να στηρίζει τα επενδυτικά του σχέδια. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή 12 διαφορετικών συμφωνιών εγγύησης στο πλαίσιο του σχεδίου ύψους 475 εκατομμυρίων ευρώ. Ευελπιστούμε ως κυβέρνηση ότι όλες οι κυπριακές τράπεζες που έχουν επωφεληθεί από την κυβερνητική εγγύηση θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνεισφέροντας στην όλη προσπάθεια για βιώσιμη ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Είμαστε πολύ ευγνώμονες προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομικών για την άρεστη συνεργασία και βοήθεια και ανυπομονούμε για την ενίσχυση ακόμη περισσότερο αυτής της συνεργασίας. Το νέο πρόγραμμα αφορά λειτουργίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας. Εξαιρούνται δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη γης, τα χρηματοοικονομικά και τα τυχερά παιχνίδια. Το ποσό της χρηματοδότησης θα κυμαίνεται από 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέχρι 12,5 εκατομμύρια. Η περίοδος αποπληρωμής θα κυμαίνεται από 2 έως και 12 έτη. Στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν νέα προγράμματα και να διευκολυνθούν οι νέες επενδύσεις ώστε να διατηρηθεί ανάπτυξη της οικονομίας. Με τη σημερινή συμφωνία, το συνολικό ποσό των δανείων που διεκπεραιώθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου τα τελευταία χρόνια φτάνουν τα 555 εκατομμύρια ευρώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο παγκόσμιο συγκλονισμός για τη διπλή δολοφονία που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω Facebook. Παρακολουθήστε επίσης σε λίγο τι αλλάζει στα τέλη κυκλοφορίας σε μονοκάμπινα και διπλοκάμπινα οχήματα. Προς το παρόν όμως πάμε να δούμε πώς με μόλις 3 ευρώ μια συμπατριώτησά μας έγινε πλουσιότερη κατά 16 εκατομμύρια. Ρεπορτάζ Λουκάς Παθάρης.